Η κυρία Κομνηνάκα, παρακαλώ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή του βέβαια σε αυτό, γιατί πραγματικά... Ισχύει, κύριε Μάρτυρα, το ερώτημα του κυρίου Κόκαλη, όπως σας το έθεσε πριν και σας το απευθύνει και η κυρία Κομνηνάκα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κόκαλη από τη στιγμή που το είδε, το παρακολούθησε το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί απευθύνει το ερώτημα σε μένα. Τέλος πάντων, δεν θέλει να απαντήσει. Non so perché l'ha visto, è un video di circolazione interna. Ναι, το θέμα είναι ότι το βίντεο εσωτερικής κατανάλωσης έχει διαδοθεί στην κοινωνία. Καλημέρα και από μένα. Να σας ρωτήσω και με βάση μια άλλη απάντηση που δώσατε σε προηγούμενη ερώτηση και πραγματικά εντυπωσίασε. Είπατε ότι τα τρένα είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και η σιδηροδρομική εταιρεία, η Hellenic Train, τα νοικιάζει. Τα νοικιάζει. Και μάλιστα αυτή τη δήλωση την κάνατε για να εξηγήσετε, αν θέλετε, ότι δεν έχετε ευθύνες σε σχέση με την ασφάλεια των τρένων. Εσείς ως εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία της κυκλοφορίας, μπορείτε να βεβαιώσετε ότι το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείτε είναι αξιόπιστο να κυκλοφορεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο με αυτά τα μέσα ασφαλείας που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, τα οποία κατά κοινή ομολογία είναι λιπέστατα. Εσείς όμως δεν έχετε ευθύνη όταν βάζετε ανθρώπους μέσα να τους μετακινήσετε, μπορείτε να βεβαιώσετε για την ασφάλεια αυτού του τροχαίου υλικού. Ασφαλώς. Εξήγησα λοιπόν και λέω ότι τα τρένα κυκλοφορούν με ασφάλεια. Εξήγησα όμως και προηγουμένως ότι σε ό,τι αφορά τον κύπελ, τον ιδιοκτήτη δηλαδή, τα τρένα ανήκουν στην ΓΕΟΣΕ και ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τα συγκεκριμένα συστήματα επί των αμαξοστοιχειών. Βεβαίως θα δούμε και τις ευθύνες και δεν τις κρύβουμε τις ευθύνες του κράτους, αλλά πρέπει να δούμε και με τι συνθήκες παρέχεται την υπηρεσία. Για παράδειγμα, οι διάφοροι εκτροχιασμοί που έχουν καταγραφεί. Εσείς ως εταιρεία έχετε εξετάσει σε ποιο βαθμό αφορούν το τροχαίο υλικό ή τη δική σας ευθύνη διαχείρισης. Λάβαμε τα διάφορα μητρώα συντήρησης των μηχανών μόλις τώρα. Δεν έχω προλάβει να τα κοιτάξω. Βέβαια, κάνει εντύπωση ότι πρόκειται για απλά χαρτιά και όχι για, έστω για ένα ψηφιακό αρχείο παρακολούθησης της συντήρησης των μηχανών. Όμως, για παράδειγμα, όταν οι επισκευές του τροχαίου υλικού γίνονται όπως και εσείς σε προηγούμενη κατάθεση σας είπατε, με παλαιωμένο υλικό, δηλαδή με παλιά ανταλλακτικά και όχι με καινούρια, ή με λυπή εξοπλισμό, αυτό πώς μπορεί να εξασφαλίσει τις ποιοτικές επισκευές και συντηρήσεις και άρα τελικά μήπως σχετίζονται όλα αυτά με τη σειρά εκτροχιασμών και βλαβών που παρουσιάζονται στα τρένα. Οποτεδήποτε ήθελε επισυμβεί εκτροχιασμός, εμείς λειτουργούμε άμεσα μια εσωτερική επιτροπή ελέγχου, μια εσωτερική εξεταστική επιτροπή. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και από πλευράς ιδιοκτήτου της υποδομής ή του ΟΣΕ. Μετά το πέρας των εργασιών των δύο επιτροπών, των δύο εξεταστικών επιτροπών, οι δύο πρόεδροι συναντώνται, έρχονται σε επαφή για να αποφασίσουν τα περαιτέρω και είναι μια πρακτική η οποία τηρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτών των εσωτερικών εξεταστικών επιτροπών έχουμε διαπιστώσει ότι υπήρξαν όχι μόνο εκτροχιασμοί αλλά και αποκλίσεις, δηλαδή κίνηση των σιδηροδρόμων εκτός σιδηροτροχιάς και αυτά είναι γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί. Οφείλω να διευκρινίσω επί του παρόντος ότι σε ό,τι αφορά την συντήρηση των τρένων, του τροχαίου υλικού, εργάζονται στο πλαίσιο αυτό 600 εργαζόμενοι της πρώην EST, της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Τροχαίου Υλικού, η οποία έχει εξαγοραστεί από την Hellenic Train, και ακολουθούνται διαδικασίες οι οποίες τηρούν πλήρως τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις, καθώς επίσης τη χάνουν της άμεσης εποπτείας και έγκρισης από πλευράς RAS, ανεξαρτήτου αρχής.
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει άφθονο αποδεικτικό υλικό, είτε είναι οι εκθέσεις οι οποίες κατετέθησαν και αφορούν στα ανταλλακτικά, και οφείλω να πω ότι την τελευταία διετία διπλασιάστηκε το ποσό το οποίο δαπανάται για την απόκτηση ανταλλακτικών, αναφέρομαι στο ποσό των 6 εκατομμυρίων δραχμών, και είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για μία την αξιοπιστία ενός τρένου το οποίο έχει ηλικία 30 ετών, αναφέρομαι σε βλάβη ή ακινητοποίηση του συγκεκριμένου τρένου, δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν μιλάμε για αξιοπιστία τρένων τα οποία είναι σύγχρονα, όπως είναι τα 4, τα ETR 470, τα οποία ουδέποτε έχουν σταματήσει εν ώρα υπηρεσίας, ουδέποτε δηλαδή ακινητοποιήθηκαν, και χρησιμοποιούμε και έναν όρο στην αργό τη συνδεδρομική, ουδέποτε απεσύρθησαν από την παρεχόμενη υπηρεσία τους. Δεν μου απαντήσατε βέβαια αν μετά από αυτές όλες τις εκθέσεις που κάνετε για τα διάφορα ατυχήματα, τους εκτροχιασμούς κλπ, σε τι βαθμό αυτά εκτιμάτε ότι οφείλονται σε ευθύνη της κατάστασης του τροχαίου υλικού και άρα και της δικής σας διαχείρισης επ' αυτού. Θα ήθελα, αν έχετε ένα μέγεθος, πόσες βλάβες, σοβαρές τώρα δεν λέω, παρουσιάζονται κάθε χρόνο στα τρένα. Και επίσης, επειδή αναφερθήκατε στο προσωπικό που δουλεύει στην ΕΣΤΗ, με βάση την εικόνα που έχουμε και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με δυσκολία καλύπτονται οι βάρδιες στα μηχανοστάσια, γιατί παρά τον αριθμό που παρουσιάζεται, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στους χώρους που συντηρούνται και επισκευάζονται τα τρένα. Αποτέλεσμα αυτού είναι όταν μια μηχανή, για παράδειγμα, μπαίνει το βράδυ για να επισκευαστεί και πρέπει να ξαναβγεί στην κυκλοφορία, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να επισκευάζουν τις πιο σοβαρές βλάβες, να κάνουν ό,τι προλαβαίνουν και να επαναφέρουν την μηχανή σε κυκλοφορία. Αυτά όλα θεωρείτε ότι βοηθούν πραγματικά στην ασφαλή κυκλοφορία των τρένων? Αναφέρομαι λοιπόν σε ό,τι αφορά την συντήρηση του τροχαίου υλικού, ότι αυτή υλοποιείται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και δεν υπάρχει έλλειψη σε ό,τι αφορά το τροχαίο υλικό. Τώρα, σχετικά με το προσωπικό, αναφέρω ότι την εποχή της εξαγοράς της τότε Τρένοσε, νυν Hellenic Train, το προσωπικό ανήρχεται σε 500 εργαζόμενους. Σήμερα είμαστε περίπου στους 1.300, δηλαδή έχουν γίνει σταδιακά προσλήψεις και συγκεκριμένα ο αριθμός των εργαζομένων σήμερα είναι 1.250 εργαζόμενοι. Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο προσωπικό, την ηλικία του προσωπικού, τις επαγγελματικές αρμοδιότητες που έχουν, είναι πολύ συγκεκριμένες και η δήλωση που μιλούσε για έλλειψη ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται σαφώς με την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα ετήσιο σχέδιο το οποίο καταρτίζεται και υλοποιείται κάθε χρόνο και αφορά στην κατάρτιση του προσωπικού, στις προσλήψεις των αναγκαίων ανθρώπων, καθώς επίσης και στα ανταλλακτικά τα οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν ακριβώς όχι έλλειψη αλλά υπερεπάρκεια σε ό,τι αφορά τα αποθέματα. Και κλείνω για να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημά σας, ότι σε ό,τι αφορά τους τροχιασμούς και τις αποκλήσεις των τρένων, αυτές που έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δεν οφείλονται σε ευθύνη του ιδιοκτήτη της υποδομής, δηλαδή του ΟΣΕ. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν έχετε δύο ερωτήσεις, κάντε τις ενοποιημένες. Θέλω να κάνω μία. Εντάξει, δύο ερωτήσεις και θέλω να κάνω ένα καταληκτικό σχόλιο. Απλά λίγο σύντομα, ναι. Γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Ερώτηση, να πάρω. Έχουμε άλλους δύο μάρτυρες, γι' αυτό σας. Ναι, η ερώτηση είναι πιο σύντομη αυτή. Ενώ στην απάντηση, ελπίζω ότι θα είναι και η απάντηση σύντομη. Όταν έγινε το έγκλημα των Τεμπών, ποιος από την εταιρεία σας ήταν υπεύθυνος ασφαλείας και ποιος τον υπεύθυνος συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης όλου του στόλου του τροχαίου υλικού? Το ερώτημά σας σχετίζεται με το ποιος ήταν υπεύθυνος συντήρησης του τροχαίου υλικού και ασφαλείας, και υπεύθυνος ασφαλείας για τη διάρκεια του δρομολογίου.
Όταν έγινε το έγκλημα. Σε ό,τι αφορά το ποιος ήταν υπεύθυνος συντήρησης τροχαίου υλικού, ήταν ο επικεφαλής, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Συντήρησης Τροχαίου Υλικού. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποιος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας, υπάρχει εσωτερικό, μάλλον τμήμα Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφάλειας της εταιρείας, το οποίο ασχολείται με τα συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας. Το ρώτησα και θα περάσω μετά στο σχόλιο μου, γιατί σε συνάντηση που έγινε αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, σε συνάντηση με τους εκπροσώπους των τριών σωματείων της εταιρείας σας, έγινε γνωστό ότι παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για την ασφάλεια του δρομολογίου ο κύριος Μπασολέτη, ο οποίος όμως αυτή τη συνάντηση αποποιήθηκε τη συγκεκριμένη ευθύνη και είπε ότι δεν ήταν ορισμένος ως τέτοιος, αλλά μόνο ως υπεύθυνος για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του στόλου. Αν θέλετε μετά να απαντήσετε σε αυτό και να περάσω σε το καταληκτικό μου σχόλιο. Σε ό,τι αφορά, μάλλον σε ό,τι απορρέει και προέρχεται από τα επίσημα έγγραφα της εταιρείας, υπεύθυνος ασφαλείας είναι ο διευθυντής, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της εταιρείας. Σε ό,τι με ρωτήσατε, νομίζω ότι ίσως να υπήρχε κάποιο σημείο δυσνόητο σε ό,τι αφορά το ερώτημα περί υπευθύνου της ασφάλειας. Και να κλείσω εγώ με αυτό και αν θέλει στο τέλος ασχολιάσει. Επειδή περιγράφει μια κατάσταση που υπάρχει, υποτίθεται, στους σειρμούς και αποποιείται ουσιαστικά την ευθύνη της Hellenic Train και για την κατάσταση του τροχαίου υλικού, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια επισήμανση σε σχέση με το πώς συνέβαλε και η κατάσταση του τροχαίου υλικού και οι συνεχές βλάβες που αυτό παρουσιάζει στην εξέλιξη του δυστυχήματος, του εγκλήματος στα Τέμπη, είτε άμεσα είτε έμεσα. Και να πω συγκεκριμένα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δύο τρένα της Hellenic Train χάλασαν ενώ εκτελούσαν δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης Λάρισας και οι συνέπειες αυτών των προβλημάτων επηρέασαν έμεσα ή και άμεσα την εξέλιξη του γεγονότος. Το Intercity 63 που κατέβαινε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, που το οδηγούσε μάλιστα ο μοιραίος μηχανοδηγός από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Παλαιοφάρσαλο, παρουσίασε βλάβη κατά την αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη, καθυστέρησε να φύγει κατά μία ώρα λόγω αντικατάστασης της μηχανής του. Αν το συγκεκριμένο τρένο ήταν καλά συντηρημένο και είχε φύγει στην ώρα του, θα είχε φτάσει στο Παλαιοφάρσαλο μία ώρα νωρίτερα και βεβαίως θα ξεκινούσε και μία ώρα νωρίτερα το Intercity 62 με το μοιραίο οδηγό για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, το επιβατικό τρένο δεν θα διασταυρωνόταν ποτέ με το εμπορικό σειρμό στη μονή γραμμή πριν από τους νέους πόρους. Και δεύτερο, το απογευματινό τρένο του προαστιακού από τη Λάρισα προς Θεσσαλονίκη χάλασε εν πορεία, παρέμεινε για 2 με 3 ώρες πάνω στη γραμμή ανόδου. Αμέσως αφότου ξεκίνησε από τη Λάρισα, λίγα χιλιόμετρα πριν από το σημείο της μετέπειτα σύγκρουσης. Μέχρι να ρημουλκηθεί το τρένο πίσω στη Λάρισα, είχε αποκλειστεί η γραμμή ανόδου και λειτουργούσε μόνο η γραμμή καθόδου από τη Λάρισα μέχρι και τους νέους πόρους. Αυτό το γεγονός του αποκλεισμού που ξεπεράστηκε λίγη μόλις ώρα πριν γίνει το εγκληματικό συμβάν, είναι ένα από αυτά που θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει σύγχυση τόσο στο σταθμάρχη της Λάρισας και των νέων πόρων, όσο και στο μοιραίο μηχανοδηγό, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, λόγω και αυτών των συχνών εναλλαγών στο δίκτυο, θα μπορούσε και να μην εξεπλάγει, του φανεί περίεργο ότι άλλαξε πορεία που και ήταν στη γραμμή καθόδου και παρότι δεν είχε πάρει το συγκεκριμένο έντυπο. Με βάση δηλαδή τις οδηγίες που του έδωσε ο σταθμάρχης, θα μπορούσε να μην του φανεί περίεργο το ότι αυτός βρισκόταν στη γραμμή καθόδου. Αυτά όλα και με δεδομένες τις ανεπάρκειες που δεν αφαιρούν τις ευθύνες φυσικά στα συστήματα ασφαλείας που αν λειτουργούσαν θα είχαν σταματήσει τα τρένα που βρίσκονταν σε αντίθετη πορεία, δηλαδή μιλάω για το ETCS και ενδεχομένως και το GSMR, όλα αυτά
σε συνδυασμό με, δεν αναιρούν τις ευθύνες που δημιουργούνται στην εταιρεία για την κατάσταση του αρχαίου υλικού που δημιουργεί αυτές τις συχνές καθυστερήσεις, τις συχνές διακοπές στην κυκλοφορία. Μαζέψτε το, παρακαλώ, ευχαριστώ. Που τελικά διαμορφώνουν και αυτού του είδους δυστυχώς ευχαριστώ. Το εκρηκτικό μείγμα.